Συνεχίζουμε με την παρουσίαση της Nokia Bell στο 701. Είδαμε κάποιες αλλαγές που έχουν γίνει στο γραφικό περιβάλλον του λειτουργικού συστήματος και θα περάσουμε στις αλλαγές που έχουν γίνει στις εφαρμογές. Θα αρχίσουμε ευθύς εξ αρχής από την εφαρμογή του ιστού, να δούμε τον browser της Nokia. Ουσιαστικά η πρώτη αλλαγή που βλέπουμε είναι η μπάρα κάτω σε σχέση με τη Symbian Nana, όπου έχει προσθέσει και έχουμε τις βασικές λειτουργίες. Μπορούμε έτσι να πάμε στα αγαπημένα μας ή να ανοίξουμε μια καινούργια καρτέλα. Πηγαίνουμε σε εδώ πέρα, πατάμε το σύν για να δημιουργηθεί μια καινούργια καρτέλα και μόλις δημιουργούμε την καινούργια καρτέλα μπορούμε να διαλέξουμε ανάλογα σας τις αγαπημένες μας, στα αγαπημένα μας, στα bookmarks ουσιαστικά που έχουμε. Θα διαλέξουμε το My Phone. Η φόρτωση της σελίδας βλέπουμε είναι αρκετά γρήγορη, καμία σχέση με προηγούμενες εκδόσεις του browser. Βέβαια υστερεί σε σχέση με τον ανταγωνισμό, π.χ. τον browser του iOS, το Safari δηλαδή, ή του Android και τον Windows Phone φυσικά, τον Internet Explorer. Πριν καν φορτώσει η σελίδα, όπως μπορούμε να δούμε, μπορούμε να περιηγηθούμε στη σελίδα, παρόλο που ακόμα φορτώνονται κάποια στοιχεία. Βέβαια τώρα έχει φορτώσει πλήρως, θα το δούμε, ας ανοίξουμε άλλη μια καρτέλα σε μια άλλη σελίδα. Το YouTube, το οποίο και αυτό είναι μικρό, θα ξανανοίξουμε πάλι το My Phone. Βλέπουμε εδώ ότι ενώ φορτώνει η σελίδα, εμείς μπορούμε να περιηγηθούμε, βέβαια με σχετική, ενώ ακόμα φορτώνει είναι σχετικά αργή η περιήγηση, αλλά πολύ πιο γρήγορη σε σχέση με το παρελθόν. Και αυτό εννοούμε από όψη ταχύτητας, δεν μπορεί να συγκριθεί με τον ανταγωνισμό. Να πάμε λίγο πιο κοντά. Επίσης μπορούμε να δούμε εδώ πέρα ότι μπορούμε πολύ εύκολα να μαρκάρουμε ένα κείμενο και να το κάνουμε αντιγραφή ή να το ψάξουμε να κάνουμε αναζήτηση στη μηχανή αναζήτησης που έχουμε διαλέξει από πριν. Σε γενικές γραμμές ο browser έχει αναβαθμιστεί με τις προηγούμενες εκδόσεις της Symbian. Όχι και τόσο όμως με την Άννα που οι μεγαλύτερες αλλαγές έγιναν τότε. Συνεχίζοντας λοιπόν να δούμε και την εφαρμογή του email. Ο client του email ουσιαστικά δεν έχει κάποιο πρόβλημα, είναι αρκετά καλός. Μπορούμε να δούμε HTML αρχεία χωρίς πρόβλημα, να στείλουμε επίσης email. Είναι σε γενικές γραμμές πάρα πολύ καλή η όλη εμφάνιση των email. Δεν είχαμε κάποιο πρόβλημα με αυτό, ενώ παλιότερα είχαμε, δεν ήταν και αρκετά γρήγορος, τώρα είναι πάρα πολύ γρήγορος, ταχύτατος θα λέγαμε, ακόμη και στην απεικόνιση των email. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε όμως δεν αφορά αυτό, αφορά τις ενημερώσεις όταν έρχεται κάποιο email. Ναι, μεν έχουμε τη δυνατότητα να βάλουμε οποιοδήποτε email θέλουμε, π.χ. Hotmail, Ovmail, Gmail, χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά έχουμε ένα πρόβλημα με τις ενημερώσεις πρώτα απ' όλα όσον αφορά το λειτουργικό σύστημα, στο οποίο δεν είναι οι ενημερώσεις μέσω εδώ του pull-down notification, όπως γίνεται με τα SMS, να μας έρθει κάποια ενημέρωση σχετική και να γράφει ότι έχουμε κάποιο email, αλλά μόνο μέσω κάποιου widget, το οποίο ναι μεν είναι πάρα πολύ λειτουργικό, μπορούμε χωρίς καν να μπούμε στην εφαρμογή να δούμε όλα τα email μας και με ένα κουτάκι στο πλάι να δείχνει άμα έχει αναγνωστεί ή όχι. Αλλά δυστυχώς μόνο πέρα από τον ήχο δεν έχουμε καμιά άλλη ενημέρωση, και δεύτερον που δεν αφορά κάτι το λειτουργικό σύστημα αλλά αφορά κυρίως την υπηρεσία της Nokia για τα push email, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα εκεί. Ενώ στο πρώτο χρονικό διάστημα το οποίο χρησιμοποιούσαμε το κινητό δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα για να μας ενημερώνει για καινούργια email, μετά και άμεσα κιόλας με το που ερχόταν το email ερχόταν και η ειδοποίηση ηχητική τουλάχιστον στο κινητό. Στη συνέχεια όμως είχαμε πρόβλημα από την άποψη ότι αργούσε μέχρι και 1 με 2 ώρες να έρθει η ενημέρωση, μέχρι που έφτασε στο σημείο να μην μας ενημερώνει καθόλου. Κάτι αρκετά αρνητικό. Αυτό πρέπει να το βελτιώσει η Nokia ουσιαστικά σε επίπεδο server της υπηρεσίας. Δεν έχει καμία σχέση με το λειτουργικό σύστημα και τα κινητά της. Συνεχίζουμε όμως να δούμε την εφαρμογή της έκθεσης. Είναι αρκετά καλή η εφαρμογή θα λέγαμε και δουλεύει άψογα. Βέβαια δεν έχουν γίνει αλλαγές σε σχέση με προηγούμενες εκδόσεις του Symbian, συγκεκριμένα του Symbian 3. Αλλά αυτό που μπορούμε να δούμε είναι και η πολύ καλή ποιότητα των φωτογραφιών που έχουμε βγάλει, όχι αυτές. Αυτές εδώ για παράδειγμα.
Μπορούμε να κάνουμε pinch του zoom ανάλογα επίσης το πώς έχουμε. Και η λεπτομέρεια είναι πάρα πολύ καλή. Στις φωτογραφίες και ας μην έχει την κάμερα του Neo 8. Συνεχίζουμε λοιπόν με την εφαρμογή βίντεο. Σε αυτό το τομέα μας εντυπωσίασε το 701 και γενικά η Bella, από την άποψη ότι μπορεί να αναπαράγει οποιοδήποτε αρχείο του ρίξαμε, σχεδόν οποιοδήποτε. Σίγουρα θα υπάρχουν κάποια που τους έχουν ξεφύγει και δεν παίζουν, αλλά δοκιμάσαμε π.χ. να παίξουμε ένα επεισόδιο του House σε κανονική ποιότητα το συγκεκριμένο αρχείο με ελληνικούς υπότιτλους. Ένα θεματάκι βέβαια έχει με τους ελληνικούς υπότιτλους, από την άποψη ότι οι υπότιτλοι πρέπει να είναι αποθηκευμένοι σε Unicode μορφή και όχι σε ANSI, στο άμα είναι ένα αρχείο SRT. Άμα είναι σε ANSI θα δείχνει κινέζικα. Αν είναι όμως Unicode, όπως θα δούμε και εδώ πέρα, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Οι υπότιτλοι δεν παίζουν κανένα πρόβλημα και η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή. Θα δούμε και ένα βιντεάκι high definition. Trailer ουσιαστικά. Όπου εξίσου η ποιότητα είναι πάρα πολύ καλή, μας έχει εντυπωσιάσει και με το τρόπο αναπαραγωγής. Δεν χάνει κανένα frame, τα δείχνει άψογα. Συνεχίζουμε στις επόμενες εφαρμογές της Bella. Κάτι που μας απογοήτευσε είναι η εφαρμογή της κοινωνικής δικτύωσης. Ουσιαστικά μας δίνει δυνατότητες να δούμε τα δίκτυα του Twitter και του Facebook, τις υπηρεσίες συγκεκριμένα. Ένα αρνητικό είναι ότι μπορούμε να έχουμε από ένα λογαριασμό σε κάθε υπηρεσία. Αυτό βέβαια δεν είναι και τόσο αρνητικό, γιατί το έχουμε δει και σε άλλες πλατφόρμες. Όταν χρησιμοποιούμε π.χ. μπορούμε να βάλουμε και άλλους λογαριασμούς π.χ. όπως εδώ βλέπουμε στο Twitter, αλλά μόλις συνδεόμαστε το ένα αποσυνδέεται στο άλλο. Σε γενικές γραμμές όμως οι δυνατότητες που μας δίνει είναι περιορισμένες, π.χ. δεν υπάρχει chat στο Facebook, δεν υπάρχει γενικά, δεν έχουμε τρελές δυνατότητες όπως μας δίνουν άλλες εφαρμογές ή όπως θα δούμε, δεν υπάρχει το integration που βλέπουμε σε άλλα λειτουργικά συστήματα όπως το Windows Phone. Και η μόνη ουσιαστικά διασυνδεσιμότητα με το κινητό είναι στον τομέα των επαφών, όπου έχουμε τη δυνατότητα να συνδέσουμε επαφές στο κινητό μας με επαφές σε μια από αυτές τις υπηρεσίες, είτε στο Twitter είτε στο Facebook. Στην τελευταία έκδοση βέβαια αυτό γίνεται και αυτόματα. Άμα υπάρχει κοινό email στην επαφή μας και στην υπηρεσία του Twitter και του Facebook με μια επαφή εκεί, τότε αυτόματα συνδέονται αυτές οι επαφές και έτσι συγχρονίζει τη φωτογραφία ή κάποια άλλα στοιχεία που ίσως υπάρχει στην επαφή και μπορούν να μπουν και στην επαφή του κινητού. Σε γενικές γραμμές λοιπόν η εφαρμογή social είναι απαρχαιωμένη, ελπίζουμε να την ενημερωθεί και να γίνει ακόμα καλύτερη στο μέλλον από την Nokia. Ένα άλλο χαρακτηριστικό εφαρμογή μάλλον είναι η εφαρμογή της μουσικής, η οποία έχουμε κάποιες συγκεκριμένες αλλαγές, τις οποίες και θα δούμε. Όπως βλέπουμε, το που μπαίνουμε στην εφαρμογή μας δείχνει όλα τα άλμπουμ. Αυτό μπορεί να αλλάξει βέβαια από τις επιλογές για να δούμε όλα τα τραγούδια ή λίστες αναπαραγωγής. Αλλά το θεματάκι που έχουμε ουσιαστικά, βέβαια μόλις διαλέξουμε βλέπουμε ότι το cover flow δουλεύει και σε αυτό το στυλ. Θα γυρίσουμε έτσι το κινητό για να δούμε καλύτερα το cover flow. Το πρώτο πρόβλημα που παρουσιάζεται ουσιαστικά και εμφανίστηκε από τη CB Anana είναι στην περίπτωση των άλμπουμ που έχουν πολλούς καλλιτέχνες και δεν είναι μόνο ένας καλλιτέχνης. Όπως βλέπουμε λοιπόν, σε τέτοια άλμπουμ το άλμπουμ θα χωριστεί σε πολλαπλά άλμπουμ, με αποτέλεσμα κάθε άλμπουμ να έχει μόνο ένα ή δύο κομμάτια και να μην μπορούμε όσοι έχουν συνηθίσει να παίζουν ουσιαστικά να μην δημιουργούν λίστες αναπαραγωγής και να στηρίζονται κυρίως στο άλμπουμ, στα άλμπουμ του. Της εφαρμογής έτσι όπως θα χωρίζεται, ότι θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Σε γενικές γραμμές αυτό δημιουργεί ένα προβληματάκι, μας ενημέρωσε η Nokia ότι θα το έλυνε στην Bella, κάτι που δεν είδαμε όμως σε 701 και ελπίζουμε τουλάχιστον να γίνει όταν η Bella μπήκε στα υπόλοιπα κινητά Symbian 3. Για να δούμε όμως κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής τι γίνεται. Βλέπουμε η πρώτη αλλαγή είναι η μπάρα, η οποία έχει μεγαλώσει,
το ύψος έχει μεγαλώσει ώστε να μπορούμε πιο εύκολα να μην κάνουμε κάποιο λάθος και κάνουμε κλικ κάπου αλλού. Επίσης μπορούμε να γίνει εναλλαγή στα κομμάτια κάνοντας swipe αριστερά και δεξιά, κάτι πολύ θετικό. Ενώ η μεγαλύτερη αλλαγή ουσιαστικά έχει με την ίδια την μπέλε, το πάρα πολύ όμορφο widget, το οποίο μας δίνει και την εικόνα του άλμπουμ σε πιο μεγάλη εικόνα από ό,τι ήταν πριν στο μικρό widget που ήξεραμε, αλλά δείχνει και σε ποιο σημείο βρίσκεται το τραγούδι. Αφήνοντας τη μουσική, θα πάμε ένα βήμα παραπάνω, θα δούμε ουσιαστικά την αναζήτηση. Πιστεύω είναι ένα από τα πιο ωραία χαρακτηριστικά του κινητού τηλεφώνου, από την άποψη ότι μπορούμε να διαλέξουμε να κάνουμε αναζήτηση σε όλα τα δεδομένα του κινητού. Για παράδειγμα, πληκτρολογούμε ένα κείμενο, έχει auto complete, να αυτόματα να βγάζει, ενώ χωρίς να χρειάζεται να πληκτρολογήσουμε όλο το κείμενο. Μπορούμε να ψάξουμε κατευθείαν στο Google ή στο τηλέφωνό μας, αλλά θα μας βγάλει κάποια αποτελέσματα σχετικά. Βλέπουμε εδώ πέρα, χρειάστηκε λίγο χρόνο για να βγάλει τα κομμάτια που έχουμε και αρχίζει έτσι. Και ουσιαστικά μας έβγαλε και κομμάτια από το κατάστημα. Μπορεί να μας βγάλει και αρχεία, άμα δούμε εδώ πέρα και αρχίζουμε και διαγράφουμε σχετικά χαρακτήρες, τα αποτελέσματα αλλάζουν. Μέχρι να φτάσουμε στο F's, όπου θα μας βγάλει και εφαρμογές στο κινητό και φυσικά και άλμπουμ μπορεί να έχουμε στη μουσική ή αρχεία γενικά στο file manager. Κάτι πάρα πολύ θετικό. Σε γενικές γραμμές αυτές ήταν οι αλλαγές, οι μεγαλύτερες αλλαγές που έχουν γίνει στη Symbian Belle. Θα δούμε και άλλες βέβαια. Το γενικά το λειτουργικό πηγαίνει αρκετά άψογα. Αυτή τη στιγμή κιόλας έχουμε 6 εφαρμογές να τρέχουν και μπορούμε να τις κλείσουμε όλες πολύ εύκολα. Αλλά το έχουμε φτάσει και πολύ, σε πολύ ψηλά επίπεδα χωρίς να παραπονηθεί καθόλου το κινητό τηλέφωνο. Σε γενικές γραμμές αυτή είναι η Belle. Για περισσότερες λεπτομέρειες και περισσότερες αλλαγές διαβάστε το άρθρο που έχουμε γράψει στην παρουσίαση. Σε επόμενο βίντεο θα παρουσιάσουμε και κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά που έχει το κινητό.